Τελευταίο φιλικό, τελευταία προπόνηση σήμερα ουσιαστικά για το κεραυνό Αγγελοχωρίου. Κύριε Ματίδη, μια χρονιά έκλεισε, ολοκληρώνεται και τη σεζόν. Άσχετα αν χάνεται στο ημίχρονο από την πολύ καλή ομάδα του Ηρησίου. Σίγουρα σήμερα τελειώνουμε τις προπονήσεις με τον κεραυνό Αγγελοχωρίου. Συγχρόνως έχω μιλήσει με τον κύριο Κοσμίδη και έχω μιλήσει για τη συνεργασία. Αυτό τι είναι, είδηση είναι αυτή τώρα, έτσι? Αυτή είναι η είδηση, ναι. Είναι η είδηση, έχουμε μιλήσει. Μετά από 3 χρόνια λύθηκε η συνεργασία. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο και για μένα και για τη διοίκηση. Φαντάζομαι και για τους ποδοσφαιριστές που δέθηκαν μαζί σας. Ποδοσφαιριστές και σίγουρα και τους ποδοσφαιριστές. Από εκεί πέρα, σε αυτά τα 3 χρόνια έχουν γίνει σημαντικά πράγματα όσον αφορά την ομάδα. Τα ξέρετε πολύ καλά το τι έχουμε κάνει. Αυτό σίγουρα όμως δεν είναι ένα κομμάτι μόνο δικό μου. Έχει όνομα ο οποίος λέγεται Άκης Κοσμίδης, που νομίζω ότι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι κόσμιο. Στα αυτά τα 3 χρόνια με έχει δώσει εν λευκό την ομάδα. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε πει, ό,τι είχαμε σχεδιάσει έγιναν πράξη. Και σε αυτό το κομμάτι θέλω να ευχαριστήσω πολύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σπανίζουν σε αυτόν τον χώρο, γιατί δεν δουλεύεις κάτω από πίεση, και θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μείνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Κεραυνός λοιπόν, απογευματινός κεραυνός από τον Γιώργο Μανατίδη, που αποχωρεί από τον κεραυνό Αγγελοχωρίου έχοντας ένα τίτλο, την άνοδο της ομάδος από την πρώτη κατηγορία, και 2 χρονιές, θα έλεγα η πρώτη πάρα πολύ αξιόλογη, δεδομένου ότι διεκδικήσατε και την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, η φετινή κάπως διαφορετική, αλλά η ομάδα τουλάχιστον παρέμεινε στην πρώτη, στην Α1, αν και δεν έπαιξε και το ίδιο ποδόσφαιρο που έπαιξε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, φέτος δεν είχαμε, ούτε και πέρσι είχαμε στόχο για να πάει η ομάδα για να βγει, αλλά ειδικά φέτος ρίξαμε και το μέσο όρο ηλικίας των παιδιών. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ καλή πορεία. Από εκεί πέρα όμως, επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλω να κοιτάω μπροστά, θεώρησα ότι δεν μπορώ να δώσω άλλο στην ομάδα και αποφάσισα να σταματήσω από την ομάδα. Αυτή είναι οριστική, φαντάζομαι, η απόφαση, εφόσον λέτε ότι έχετε μιλήσει και με τον κύριο Κοσμίδη. Βέβαια, η δήλωση αυτή βγαίνει πρώτη φορά μέσα από το Πάμε Μπάλα. Έχουμε κάποια ένδειξη, έχετε αποφασίσει το επόμενο βήμα, κύριε Μανατίδη? Ακούγονται πολλά, έτσι? Όχι. Σίγουρα όταν έχεις κάνει μια τέτοια πορεία, θες κάτω κάτι καλύτερο. Έχω συζητήσει με ομάδες, απλώς πρέπει να διασφαλίσω κάποια πράγματα. Αυτό λίγο να δούμε. Πιστεύω ότι στις επόμενες μέρες ίσως υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα πάλι να μείνω όσον αφορά το κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο ο Άκης, είναι και ο Κώστας ο Παζαρόπουλος, ο οποίος και αυτός είναι η ψυχή της ομάδος, και νομίζω ότι και σε αυτό να χρωστάω και εγώ πολλά, γιατί και αυτός με εμπιστεύτηκε και είχατε συνεργασία και κάναμε αυτή την πορεία που κάναμε. Νομίζω ότι όποιος αντικαταστάτης μου πάει εκεί θα βρει μια κατάσταση πολύ υγιής, με γήπεδα που έχουμε κάνει ήδη ένα πλαστικό και τώρα γίνεται και το βοηθητικό, και έχει ξεκινήσει και το γήπεδο το μεγάλο, το οποίο το έχουν σπίτι και αυτό. Μάλιστα. Αποχώρηση λοιπόν μετά από 3 χρόνια για τον Γιώργο Μανατίδη, φαντάζομαι αρκετά ιδιαίτερο βάρος στο συναισθηματικό κομμάτι, αφήνετε πίσω σας έργο, και νομίζω ότι και εσείς θα θέλετε να πείτε και ένα ευχαριστώ στον κόσμο που στήριξε εκεί την προσπάθεια. Τους ποδοσφαιριστές που συνεργαστήκατε. Σίγουρα, κοίταξε, ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον Άκη και στον Κώστα τον Παζαρόπουλο. Από εκεί πέρα, μια που το ανέφερες,
ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό εδώ, όσον αφορά τον κόσμο. Αυτή την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Κοσμίδης εκεί, πρέπει να τη στηρίξουν όλοι εκεί πέρα οι άνθρωποι. Όπως προανέφερα πιο μπροστά, είναι κόσμημα να υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος στον χώρο αυτόν, οπότε εκεί πέρα πρέπει να το προσέξουν οι άνθρωποι του Αγγελοχωρίου περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, την καλύτερη δυνατή επιλογή κύριε Μανατίδη, και με υγεία του χρόνου πάλι στα γήπεδα. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα που θα είστε, θα το μάθουμε πιστεύω σύντομα. Έγινε, ευχαριστώ και εγώ.